βλέποντας την πορεία του Ορους Τζέις, διαγράφει μια πολύ μεγάλη περιοχή με διάφορα ζιγζάκ, εν πάση περιπτώσει, από τις παρυφές του Καστελόριζου, Ρόδο, κατεβαίνει προς τα κάτω, κατευθύνεται προς την Κρήτη, ξανά προς την Αίγυπτο, ενώ έφευγε τώρα επιστρέφει. Τι κάνει, πώς το διαβάζετε? Η αίσθησή μου είναι ότι κάνει πραγματικές έρευνες. Ο σκοπός του είναι να βρει σε αυτή την Ταύρο, η οποία υπάρχει, η οποία είναι γύρω στα 12 μίλια μακριά από το Καστελόριζο και από τη Ρόδο κλπ. Και εκτείνεται μέχρι σχεδόν τα όρια της δικιάς μας σφαλοκρηπίδας, όπως την θεωρούμε εμείς. Mm. Σκοπός του είναι να βρει εκεί κάποιο κοίτασμα, προκειμένου να εγκαθιδρύσει ένα γεωτρύπανο και να δημιουργήσει τετελεσμένα πλέον σε αυτά που έχει ήδη δημιουργήσει. Άρα λοιπόν, λέτε, δεν είναι μια αλλοπρόσαλη πορεία. Είναι μαρτυρά ότι το Ορους Τζέις δεν έχει πωλήσει μόνο καλώδια, αλλά πιθανότατα κάνει και πραγματικές έρευνες. Βεβαίως, γιατί αν δείτε το γεωφυσικό χάρτη, θα δείτε ότι ταυτίζεται η έρευνά του με αυτή την περιοχή την οποία λέμε. Βέβαια, εδώ θα βρεθεί σε ένα δίλημα. Αν θα παραβιάσει την συμφωνία μας με την Αίγυπτο, προκειμένου να ενισχύσει το τουρκολιβικό σύμφωνο, είναι ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να μας απασχολήσει και να έχουμε μέτρα έγκαιρα γι' αυτό. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα κάνει μια διέλευση χωρίς καλώδια για να τεστάρει τις αντιδράσεις μας. Ναι. Και αν δει ότι αντιδράσουμε χαλαρά ή τα αποδεχόμαστε, θα πάει και σε έρευνα πλέον. Για το είπαν, λέτε εσείς. Λέω ότι θα πάει σε έρευνα με το ερευνητικό αρχικά. Ναι. Θα κάνει μερικές διελεύσεις χωρίς καλώδια μέσα στην περιοχή. Και για το είπαν που βλέπετε εσείς. Και προβλέπω ότι μελλοντικά, εάν αποδεχθούμε σαν τετελεσμένα όλα αυτά, θα στείλει και γεωτρύπανο. Άρα, εμείς τι πρέπει να κάνουμε τώρα, κύριε Φενέκο, με αυτά τα δεδομένα? Κατά την άποψή μου, από τη στιγμή που έχουμε αντιμετωπίσει διπλωματικά όλο το επεισόδιο μέχρι αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για την πιθανή αντίδρασή μας με δυναμικά μέτρα, αλλά δεν πρέπει να είμαστε μόνοι μας. Πιστεύω ότι η συμφωνία με τη Γαλλία πρέπει να προχωρήσει. Πρέπει να γίνει αυτή η επίκληση του άρθρου 42 με τη Γαλλία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί θα είναι το έρισμα που θα έχουμε και η διεθνής υποστήριξη σε μια ενδεχόμενη δυναμική αντίδρασή μας σε αυτή την παραβίαση της περιοχής που έχουμε οριοθετήσει. Και η Αίγυπτος έχει ρόλο. Ναι. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Η Αίγυπτος, δηλαδή, είναι ένα πολιτείες. Δεν έχει ρόλο, γιατί δεν θα πάει στις Αιγύπτου, θα μείνει στη δικιά μας περιοχή. Η Αίγυπτος θα παρακολουθήσει. Άρα τώρα αυτή η ρήξη στις σχέσεις και πάλι ανάμεσα σε Ερντογάν και Μακρόν, στο σενάριο που εσείς λέτε, μας βολεύει? Εδώ τώρα έρχομαι, επιτρέψτε μου να πω ότι διαφωνώ με την πολιτική Μακρόν, με την, που φωτίζει το Μωάμεθ και το μουσουλμανισμό, το Ισλάμ. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει σαν όχημα την τρομοκρατία και όχι να βάλει όλα αυτά τα σκίτσα τα οποία αναγκαστικά τον θέτουν απέναντι στον όλο τον μουσουλμανικό κόσμο. Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις από μουσουλμανικές χώρες. Και αν μου επιτρέπετε για να ολοκληρώσω, υπάρχει ήδη ένα θεσμικό πλαίσιο στο διεθνές περιβάλλον και από το Συμβούλιο Ασφαλείας και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω στο ζήτημα της τρομοκρατίας, που το χαρακτηρίζει διαρκές έγκλημα και δίνει τη δυνατότητα να αντιδρούμε συνέχεια στην τρομοκρατία. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι το όχημα που έπρεπε να ακολουθήσει ο Μακρόν για να έχει και μαζί του σύμπραξη και το μουσουλμανικό κόσμο που μετήχε στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, και όχι να φωτίσει τόσο το Ισλάμ που δίνει και δικαιολογία στον Ερντογάν να εμφανίζεται σαν ηγέτης του Ισλαμικού κόσμου. Και ας μην ξεχνάμε πόσο μουσουλμάνοι ζουν. Ερντογάν. Δεν είναι απόλυτο αυτό να βαχεί έτσι όπως το λέτε. Εγώ άκουσα και την Υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας χθες, η οποία είπε ότι έχουμε και εμείς πάρα πολλούς μουσουλμάνους Γάλλους πολίτες. Και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Τους οποίους σεβόμαστε και αγαπάμε. Δηλαδή, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όταν προβάλλει επάνω στα κυβερνητικά κτίρια τις σκελιογραφίες του Μωάμεθ, τον εξτρεμισμό, είναι δύσκολο οι μουσουλμανικές χώρες, ακόμα και αν είναι μετριοπαθείς, ακόμα και αν μετήχανε στον αγώνα της τρομοκρατίας, να μην δηρήσουν ουδετερότητα. Ή στη χειρότερη περίπτωση να κάνουν και κάποιες δηλώσεις. Πάντως ο αποκεφαλισμός έγινε στη Γαλλία, έτσι. Από εξτρεμιστές. Βεβαίως, αλλά αν θέλουμε, εάν θέλουμε να πολεμήσουμε πραγματικά το φανατισμό αυτό, τότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί που στοχεύουμε, λέτε. Βεβαίως, πρέπει να είναι η τρομοκρατία το όχημα και όχι ο Μωάμεθ. Δεν είναι ο Μωάμεθ το ζήτημα. Μάλιστα.